παρατηρούς είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας του καυσίμου. Ο Άνδρος Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ισχύσει πλαφόν με την κερδοφορία που είχε ο πρατηριούχος το 2021 τον Αύγουστο. Ναι. Εάν ο πρατηριούχος έβαζε εκείνη την κερδοφορία στη σημερινή τιμή, ναι, η τιμή θα ήταν πιο πάνω από ό,τι είναι τώρα. Εάν δηλαδή έβαζε τα κέρδη του σε σχέση με τον Αύγουστο του 2021, θα έπρεπε σήμερα να αγοράζουμε πολύ πιο ακριβά. Πάνω από ό,τι βλέπετε στην ταμπέλα. Ναι. Άρα σημαίνει ότι ο πρατηριούχος που είναι ο τελευταίος και ακούει αυτός το οτιδήποτε από τον καταναλωτή, γιατί δεν τα ακούει η κάθε πετρελαϊκή εταιρεία. Σωστά. Τα ακούει ο πρατηριούχος. Σωστά. Λοιπόν, προσπαθεί και αυτός από τη μεριά του να μειώσει όσο μπορεί το κέρδος του, ούτως ώστε να μην γίνεται τόσο τρομακτικό από ότι θα γινόταν διαφορετικά με την τιμή. Τι γίνεται τώρα? Η τιμή διαμορφώνεται. Μπορεί να ακούμε ότι χθες έπεσε παράδειγμα το βαρέλι. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως το βαρέλι δεν έπεσε στην Ελλάδα. Διεθνώς έχει πέσει εδώ και 2 μήνες. Στην Ελλάδα δεν έπεσε πράγματι στην Αντλία. Και αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Ναι, το θέμα είναι ότι μέχρι να φανεί εδώ αυτή η διαφορά, γιατί συνήθως στην Ελλάδα ό,τι ακριβένει δεν φθηναίνει εύκολα. Λοιπόν, δεν φαίνεται, κύριε Βελετάκη, η μείωση. Δεν φαίνεται. Δηλαδή, ακόμη και να έχουμε μειώσεις, δεν φαίνονται, δεν αποτυπώνονται στην Ελλάδα. Δεν αποτυπώνονται σε καμία περίπτωση. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι οι τιμές αυτές, οι χθεσινές, για να φανούν στην Ελλάδα, πρέπει τα πράγματα να είναι τόσο ομαλά στον κόσμο για να εμφανιστεί αυτή η τιμή. Διότι με το που γίνει οποιαδήποτε κίνηση εκτός Ελλάδος, κατευθείαν την πληρώνει το καύσιμο. Και εσείς αγοράζετε ακριβά από τις πετρελαϊκές εταιρείες, έτσι αυτό να το διευκρινίσουμε, ακριβότερα και πουλάτε στις τιμές που πουλάτε. Μιλήσατε πριν για το πλαφόν. Γνωρίζουμε αν οι πετρελαϊκές εταιρείες ακολουθούν αυτόν τον ίδιο κανόνα με το πλαφόν? Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Έχετε εσείς αυτή την πληροφόρηση για το αν τίθεται και σε εκείνους ο ίδιος κανόνας που έχει βάλει το Υπουργείο και ο κ. Γεωργιάδης? Κοιτάξτε να δείτε. Η κίνηση για να δείξει αποτέλεσμα, ναι, πρέπει, όταν εννοούμε ότι θα μπει πλαφόν, ναι, το πλαφόν πρέπει να είναι γενικό σε όλους. Συμφωνούμε. Λοιπόν, ο πρατηριούχος όταν θα αγοράσει, παράδειγμα, 2 ευρώ τη βενζίνα, ναι, ό,τι και πλαφόν να του βάλεις θα τα ακολουθήσει. Και μπορεί να πάει και πιο χαμηλά από ό,τι του λέει τον πλαφόν. Το θέμα είναι ότι εμείς βλέπουμε στις αγορές μας των τιμολογίων που αγοράζουμε καύσιμα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την πετρελαϊκή, την κερδοφορία της τον Αύγουστο ποια ήτανε. Ναι. Δεν το ξέρουμε εμείς αυτό. Ναι. Λοιπόν, γιατί είναι τιμές χονδρικίες. Οπότε ο πρατηριούχος κάνει αυτό που μπορεί. Τώρα, το γενικό αποτέλεσμα είναι ότι πει πλαφόν παντού, θεωρώ ότι θα υπάρχει κάποιο φρένο. Απλά όλα αυτά συμβαδίζουν με τις κινήσεις που γίνονται στον ευρύτερο κόσμο, ας πούμε, ούτως ώστε να υπάρχει μια ισορροπία αυτή τη κατάσταση τώρα που γίνει με την Ουκρανία, που καθημερινά δεν ξέρεις πότε ανεβαίνει και πότε πέφτει, ούτως ώστε και η πετρελαϊκή, όταν θα πάει παράδειγμα να αγοράσει καύσιμο, όταν το πάρει ακριβά θα το πουλήσει ακριβά. Αν το πάρει λίγο πιο κάτω, θεωρώ ότι δεν θα προλάβει να φτάσει η τιμή μας εδώ.